Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τον ρόλο της Τουρκίας, ο οποίος αναδεικνύεται τα τελευταία 24 ώρα και τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ύστερα από τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός χθες με τον κύριο Ερντογάν και αυτές τις διαβεβαιώσεις που καταλαβαίνουμε ότι δόθηκαν για μια έτσι εξομάλυνση των σχέσεων, για μια ύφεση στην ένταση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτό το οποίο ελέγχθη φωτογραφίζει αυτό το οποίο συζητήθηκε. Δηλαδή, φαίνεται ότι η τουρκική πλευρά έδωσε την υπόσχεσή της ότι θα κατεβάσει τους τόνους, γιατί είναι προφανές ότι τους τόνους δεν τους σήκωνε η ελληνική Ακριβώς. πλευρά, αλλά η τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Αυτό πιθανότατα, όχι πιθανότατα, συνδέεται με όλη αυτή την ιστορία με την ουκρανική κρίση, την αλλαγή ισορροπιών, την προβολή νέων δεδομένων στον χάρτη ασφαλείας της Ευρώπης, την πιθανότητα δημιουργίας μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ενώσεως που θα έχει και αμυντική ραχοκοκαλιά και το θέμα της ενεργειακής εξαρτήσεως της Ευρώπης και της Τουρκίας από την Ρωσία. Μπορεί να έχει ουσία αυτό όμως από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι κάτι εφήμερο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία δεν αποσύρει καμία από τις διεκδικήσεις της. Ούτε κάνει πίσω σε κάτι από όσα με την αναθεωρητική ρητορική της πρέσβευε το προηγούμενο διάστημα. Και μάλιστα έβγαλε και ανάλογη ανακοίνωση αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι μιλήσανε για τα προβλήματα στο Αιγαίο, για θέματα τρομοκρατίας. Δηλαδή, μειονότητες είναι. Τα έβαλε όλα στην ατζέντα της. Θα ήταν υπερβολικό να πιστέψει κανένας ότι με μία συνάντηση 2 ωρών ξαφνικά θα άλλαζαν όλα τα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κάθε πλευρά θα αφίστατο από πράγματα τα οποία ισχυρίζεται και επικαλείται επί δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούριο και ούτε περιμέναμε να ξαφνικά όλα να αλλάξουν. Εκείνο το οποίο περιμένουμε είναι να κατέβουν οι τόνοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά μας δόθηκαν υπό τον όρο τα μεγάλα νησιά, Λέσβος, Χίος, Σάμος, μας δόθηκαν υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησεως, τον πρωτοείδαμε σε μια διπλωματική διακοίνωση της Τουρκίας τον Ιούνιο του 1998. Δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία. Η κατάσταση που ζούσαμε τους τελευταίους μήνες, όπου η Τουρκία ανά 2 ημέρες έλεγε δημοσίως και με πολύ έντονους τόνους ότι τα νησιά μας δόθηκαν υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησεως και μάλιστα έβαζε στρατιώτες να λέει ότι τα νησιά απέχουν 1500 μέτρα το Καστελόριζο, ορίστε οι στρατιώτες μας που μπορούν να κολυμπήσουν απέναντι, θύμιζε κατάσταση Ρωσίας και Πούτιν με τις απειλές της. Είναι άλλο να το λες σε διπλωματικό επίπεδο και να κάθεσαι να θέτεις τις νομικές σου θέσεις και άλλο να το προβάλλεις ως καθημερινή ρητορική η οποία φτάνει στο άκρο με τις κινήσεις που έκανε. Αυτό θα αλλάξει, εκτιμάτε? Γιατί μέσα στα προβλήματα Αιγαίου, μέσα στα προβλήματα του Αιγαίου συμπεριλαμβάνεται και αυτό. Το είχε πει ο Τσελίκ πριν από τη συνάντηση. Θεωρεί, σύμφωνα με όσα βγήκανε, η Τουρκία δεσμεύεται ότι θα κατεβάσει τους τόνους. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη στους επόμενους μήνες. Υπάρχουν κάποιοι... Οτιδήποτε αφορά στην Τουρκία πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη, αλλά από εκεί και πέρα. Ας είμαστε. Γιατί αυτή την επιφύλαξη όμως, κύριε Συρίγο, δεν την δείχνουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, οι οποίοι απέναντίας βλέπουμε να αναγνωρίζουν έναν σπουδαίο ρόλο στην Τουρκία, να μην μπαίνουν στον πειρασμό ούτε καν να στεναχωρήσουν τον Ερντογάν. Είδατε τι έγινε με τον Σόλτ σήμερα. Εδώ έφτασε στο σημείο στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Τούρκος πρόεδρος να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να προμηθεύεται όπλα από τους Ρώσους, να πάρει και δεύτερη παρτίδα στις 400. Αυτά πώς γίνονται αποδεκτά? Δεν γίνονται αποδεκτά και γι' αυτό το λόγο η Τουρκία την έχουν πετάξει έξω από το πρόγραμμα των F-35. Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώνει πλήρως την αμερικανική πολιτική των τελευταίων 3 ετών. Οι Αμερικανοί είπανε, παίρνετε πυράβλους S-400. Διακινδυνεύεται την ασφάλεια των νατοϊκών αεροσκαφών και είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την ασφάλεια ενός νατοϊκού κράτους να τάχει ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ και πυράβλων το οποίο μπορεί να μεταφέρει κατασκοπευτικά δεδομένα των νατοϊκών αεροσκαφών στην άλλη πλευρά. Και αποδεικνύεται ότι είχαν απολύτως δίκιο οι Αμερικανοί. Και γι' αυτό το λόγο ορθώς πετάξαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Οι Γερμανοί όμως τα όπλα που τους οφείλουν, μεταξύ άλλων τα υποβρύχια, τους κινητήρες για τα άρματα μάχης,
δεν βλέπουμε να είναι τόσο απόλυτη. Απέναντίας, είπε ο Σόλτς, θα το βλέπουμε κατά περίπτωση. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα ξεμπλοκάρουν. Είναι τρεις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες θέλγονται από την ιδέα, ελκύονται από την ιδέα να πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Είναι η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Εκείνο τώρα ως εικόνα σε σχέση με τη Ρωσία και την Τουρκία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία απέχει, έχει καταδικάσει μεν ρητορικά τη Ρωσία, συστηματικά όμως απέχει από οποιοδήποτε μέτρο εις βάρος της. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται με την ίδια την αντίληψη της Τουρκίας περί διεθνούς δικαίου και περί παραβιάσεως. Είναι σαφές ότι η Τουρκία φοβάται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί και εις βάρος της και γι' αυτό απέχει από τέτοιου είδους μέτρα. Επειδή έχει κάνει τα ίδια και στην Κύπρο. Επειδή έχει κάνει τα ίδια και στην Κύπρο. Μάλιστα. Και κατά αντιπαράθεση βεβαίως γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο η Ελλάδα όφιλε να έχει τέτοια απόλυτη και κατηγορηματική στάση στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Διότι ακριβώς είναι θέμα αρχής για μας. Δεύτερον, διεθνούς δικαίου ως ελληνισμός στην Κύπρο από το 1974 και μετά. Και τρίτον, έχουμε και το θέμα του Ανατολικού, της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, όπου υφίσταται η τουρκική απειλή. Επομένως, η στάση μας οφείλει να είναι εντελώς διαφορετική για θέμα, για λόγους αρχής. Μάλιστα. Να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπατε. Είπατε ότι η Τουρκία είναι, όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς από αυτή, για το αν θα ρίξει τους τόνους εννοώ ή αν δεν θα τους ρίξει όπως δεσμεύτηκε να κάνει. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, μήπως το γεγονός ότι ενώ στην ατζέντα υπήρχαν και αυτά τα θέματα και το είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Τσελίκ, και το ανακοίνωσε στη συνέχεια και η τουρκική προεδρία μετά τη συνάντηση. Μήπως το ότι καθίσαμε στο τραπέζι μαζί τους σε τέτοιο επίπεδο είναι σαν να νομιμοποιούμε τα αιτήματά τους? Πάντοτε, όταν κάθεσαι στο τραπέζι, δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα του άλλου και να του πεις δεν μιλάς για αυτό, δεν μιλάς για εκείνο. Όταν καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η κάθε πλευρά λέει τα δικά της επιχειρήματα. Από εκεί και πέρα, εδώ έχουμε μια γενική συζήτηση η οποία δρομολόγησε πράγματα. Περιμένουμε να δούμε από την τουρκική πλευρά πώς θα τα εφαρμόσει. Ευελπιστούμε ότι θα τηρήσει το λόγο της αυτή τη φορά, γιατί τα ξανακούσαμε και τον Ιούνιο πέρσι, που συναντήθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο. Mm-hmm. Υπήρξαν για 2-3 μήνες χαμηλοί τόνοι και από τον Οκτώβριο και μετά ξανανέβηκαν. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Τώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κινήσεων. Αν προσέξατε, είπανε οι δύο ηγέτες ότι θα έχουμε συνάντηση κορυφής το φθινόπωρο, εάν τηρηθούν οι όροι των χαμηλών τόνων. Επομένως, η ελληνική πλευρά ξέρει τι γίνεται ως προς αυτό το θέμα, δεν τρέφει ψευδεστήσεις. Άρα, κρατάμε το μικρό καλάθι. Προφανώς. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνεται. Μάλιστα. Και το πιο βασικό, επειδή ακούω πολλή φιλολογία για αυτό το θέμα, δεν αλλάζουν πάγιες θέσεις κρατών επί δεκαετίες σε μια δίωρη συνάντηση που την προκαλεί η Ουκρανική κρίση. Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στην Ουκρανική κρίση και να ζητήσουμε την άποψή σας για το πόσο το πράγμα, πώς μπορεί να εξελιχθεί καταρχάς. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι μπορεί να μην σταματήσει η Τουρκία στην, η Ρωσία στην Ουκρανία, παρασύρθηκα από την Τουρκία. Να μπορεί να απειληθούν και άλλες χώρες, οι οποίες μάλιστα έχουν εκφράσει ήδη τους φόβους τους. Και η Μολδαβία, αλλά και η Πολωνία. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει, τι εκτιμάτε, κύριε Συρίγου? Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πολύ προσεκτικές και οι δύο πλευρές να μην αγγίξουν νατοϊκό έδαφος ή νατοϊκά αεροσκάφη. Άμα δείτε τις διαρκείς εκκλήσεις Ζελένσκι, ο οποίος λέει προκειμένου να αποφευχθεί ένας πόλεμος μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, κλείστε τον ουκρανικό εναέριο χώρο, πράγμα το οποίο οθεί σε πόλεμο μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, αυτό θα συμβεί, και την αντίδραση των ατοικών κρατών σε αυτό το θέμα, την κάθετη άρνηση, είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές προσέχουν πολύ. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν αυταρχικό ηγέτη, τον Πούτιν, ο οποίος ήδη παραβίασε το διεθνές δίκαιο μια φορά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει, γιατί όλα εξαρτώνται από το θυμικό του, από το πόσο ο ίδιος εκλαμβάνει τα θέματα. Δεν λογοδοτεί, ας το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Ο Πούτιν δεν λογοδοτεί πουθενά παρά μόνο στον εαυτό του και στη συνείδησή του. Δεν έχει αντίληψη ότι υπάρχει μια κοινή γνώμη ή μια βουλή ή ένας εκλογές στις οποίες θα δώσει λόγο για το τι έχει κάνει. Πάντως με αυτόν τον άνθρωπο, όπως τον περιγράψατε, θα πρέπει να συνδιαλέγεται η Δύση την επαύριον του πολέμου
εφόσον ο Πούτιν παραμένει στη θέση του. Μην το παραλείπουμε και αυτό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι ο πρώτος ηγέτης ο οποίος είναι αυταρχικός και με τον οποίο συνδιαλέγεται η Δύση. Σωστά. Έχουν υπάρξει πολλά τέτοια παραδείγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.